μικρό με τη Δανάη και τον Γκρόξ. Άουτς! Ένας κατσόχερος έφτιαξε τη φωλιά του για το χειμώνα κάτω από μία γέρικη μηλιά. Δεν την έφτιαξε πολύ μεγάλη, ούτε πολύ μικρή. Την έκανε ακριβώς στα μέτρα του, γιατί εκεί μέσα θα κοιμόταν ολόκληρο το χειμώνα. Ξάφνου, ένα ζουμερό κόκκινο μήλο έπεσε πάνω στη ράχη του. Ouch! Τσίριξε ο σκατζόχερος. Ο σκατζόχερος κουλουριάστηκε και έγινε σαν μία μικρή αγκαθωτή μπάλα, ελπίζοντας ότι το μήλο θα ξεκολούσε. Όταν όμως ξεκουλουριάστηκε, το ζουμερό κόκκινο μήλο ήταν ακόμα εκεί. Προσπάθησε να μπει μέσα στην καινούργια ζεστή φωλίτσα του. Θα τα καταφέρει? Όχι με αυτό το μήλο στη ράχη του. Πώς να χωρέσει εκεί μέσα? Ωχ, Θεέ μου! Ένας σκύρος που περνούσε βιαστικός με τις χούφτες του γεμάτες φουντούκια σταμάτησε να βοηθήσει. «Στάσου, μην κουνηθείς, θα σπρώξω το μήλο να φύγει», είπε ο σκύρος. Τραβούσε από εδώ, έσπρωγνα από εκεί, έσπρωγνα από εδώ, τραβούσε από εκεί. Όμως το κόκκινο μήλο δεν έλεγε να ξεκολλήσει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, καρφώθηκαν και τρία από τα φουντούκια του σκύρου πάνω στα αγκάθια του σκατζόχυρου. Έτσι τώρα κουβαλούσε στη ράχη του ένα κόκκινο μήλο και τρία φουντούκια. «Καλό μου γουρούνι», κλαψούρισε ο σκατζόχυρος. «Έρχεται ο χειμώνας και εγώ δεν θα χωρέσω μέσα στη φωλιά μου. Τι να κάνω?» «Να κάνεις μερικές τούμπες», είπε το γουρούνι. «Να κυλιστείς στο έδαφος. Μόνο έτσι θα απαλλαγείς από αυτά που κουβαλάς». Ο σκατζόχυρος κυλίστηκε χάμω κουνώντας τα ποδαράκια του στον αέρα. «Λοιπόν, έφυγαν όλα?» ρώτησε περιμένοντας με αγωνία την απάντηση. «Όχι», ρουθούνισε το γουρούνι. «Το κόκκινο μήλο και τα τρία φουντούκια είναι ακόμα στη θέση τους. Και επιπλέον έχεις ένα πράσινο αχλάδι και ένα φύλλο». «Μα τι είναι αυτό που ζυγιάζεται ψηλά στον ουρανό?» Ένα κομμάτι χρωματιστό χαρτί πετάει ίσα κατά πάνω στο σκατζόχυρο, που τρέχει να φύγει μακριά. Όπου πηγαίνει ο σκατζόχυρος, από κοντά και το χαρτί. Ώσπου προσγειώνεται στη ράχη του, ανάμεσα στο μήλο και στα τρία φουντούκια. «Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό», γκρίνιαξε ο σκατζόχυρος, απαρηγόρητος. Πάνω στη ράχη του κουβαλούσε τώρα ένα κόκκινο μήλο, τρία καφετιά φουντούκια, ένα μικρό πράσινο αχλάδι, ένα φυλλοδέντρο και ένα χρωματιστό κομμάτι χαρτί. Ο σκατζόχυρος τράβηξε για τη λιμνούλα και κοιτάχτηκε στο νερό. «Κοξ, κοξ, γεια σου σκατζόχυρε», είπε ο βάτραχος. «Κουβαλάς ένα σωρό πράγματα στη ράχη σου, βλέπω». «Ναι, όμως θέλω να απαλλαγώ από αυτά», κλαψούρισε εκείνος. «Κάνε μια βουτιά, κοψ, κοψ», του είπε ο βάτραχος. «Κι όλες θα φύγουν από πάνω σου, κοψ, κοψ». Ο σκατζόχυρος έβαλε πρώτα το ένα πόδι του στο νερό και ύστερα έκανε μία γενναία βουτιά μέσα στη λίμνη. «Πουτς!»
ο σκατζόχυρος βούτυξε στο νερό και ύστερα ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Πάνω στη ράχη του κουβαλούσε ένα κόκκινο μήλο, 3 καφετιά φουντούκια, ένα μικρό πράσινο αχλάδι, ένα φύλλο δέντρου, ένα χρωματιστό κομμάτι χαρτί, αλλά και ένα ροζ νόφαρο. Έβγαζε το νερό από το στόμα του ο σκατζόχυρος, καθώς οι φίλοι του τον βοηθούσαν να βγει έξω. Ήταν τόσο αστείος! Όμως ο σκατζόχυρος δεν το έβρισκε καθόλου αστείο αυτό. «Μη γελάτε!» φώναξε όταν στέριωσε τα πόδια του στο έδαφος. «Μπορείτε να μου πείτε πού θα κοιμηθώ εγώ όταν έρθει ο χειμώνας?» Το γουρούνι, ο σκύουρος και ο βάτραχος κοιτάχτηκαν ανήσυχοι. «Έχω μία τελευταία ιδέα», είπε το γουρούνι. «Αν χωθείς μέσα σε αυτή την αγκαθωτή βατομουριά, θα φύγει όλο το φορτίο από τη ράχη σου». Ο σκατζόχυρος έκλεισε τα μάτια του και χώθηκε μέσα στην πυκνή βατομουριά. Τι να έγινε λοιπόν με το φορτίο του? Τίποτα δεν έγινε. Όλα ήταν ακόμα στη ράχη του και επιπλέον 4 γινωμένα βατόμουρα. Μπροστά του έστεκε τώρα μία έκπληκτη κατσίκα που τον κοίταζε παροξενεμένη. «Μπε!» φώναξε η κατσίκα. «Μου έφερες φαγητό!» «Παρακαλώ!» είπε ο σκατζόχυρος. «Μπορείς να τα φας όλα?» «Γιούπι!» βέλασε η κατσίκα. Έπειτα έφαγε το κόκκινο μήλο τα 3 καφετιά φουντούκια, το μικρό πράσινο αχλάδι, το ροζ νούφαρο και τα 3 γενωμένα βατόμουρα. Αντί για γλυκό, έφαγε το χρωματιστό χαρτί. Το μόνο που άφησε ήταν το φύλλο, επειδή είχε πια χορτάσει. «Ζήτω!» φώναξε ο σκατζόχυρος. Ένιωθε τώρα ελαφρύς, σαν πούπουλο. «Σε ευχαριστώ, κατσίκα!» είπε. Έπειτα άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Πέρασε την ξύλινη πόρτα και τον κήπο, πέρασε και τη λιμνούλα και ύστερα τράβηξε γραμμή για το δέντρο όπου ήταν η φωλιά του. Ο σκατζόχυρος χώθηκε μέσα στη μικρή φωλίτσα του, ίσα που χωρούσε να μπει. Ήταν η καλύτερη φωλιά που είχε ποτέ. Έξω είχε κιόλας αρχίσει να φυσάει ένας κρύος αέρας. Ένα άλλο μήλο έπεσε από τη μηλιά. Όμως δεν έπεσε πάνω στο σκατζόχυρο που είχε προφτάσει να χωθεί μέσα στη ζεστή φωλιά του. Έκλεισε ευχαριστημένο στα μάτια του και αμέσως τον πήρε ο ύπνος. Ο σκατζόχυρος ήθελε οπωσδήποτε να κοιμηθεί στη φωλίτσα του. Μερικά ζωάκια τον χειμώνα πέφτουν για ύπνο. Αυτός όμως ο ύπνος δεν μοιάζει με το δικό μας. Αυτός είναι ένας βαθύς ύπνος και λέγεται χειμερή ανάρκη. Τα ζωάκια κοιμούνται για πολύ καιρό και δεν ξυπνάνε καθόλου όσο διαρκεί το κρύο. Σε όλο αυτό το διάστημα η καρδιά τους χτυπάει πολύ και αργά. Και τώρα η σειρά σας να σκεφτείτε. Για ποιο λόγο έφτιαξε μία φωλίτσα από φύλλα ο σκατζόχυρος? Γιατί έπρεπε να κοιμηθεί? Πώς
πόσα πράγματα κόλλησαν στην πλάτη του και με ποια σειρά. Ποια ζωάκια τον βοήθησαν και με ποια σειρά. Μπράβο σε όλους σας, παιδιά!